Λοιπόν, πάμε στον κύριο Καραγιάννη. Μας περιμένει ο κύριος Νίκος Καραγιάννης. Είναι συνάδελφος. Είναι, για όσους παρακολουθούν τα θέματα που αφορούν τις κατασκευές, ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από το υποδομές.com και τον ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Νίκο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Σπυλιόπουλε. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, είναι μια σειρά από θέματα τα οποία θα προσπαθήσω να τα βάλω όσο γίνεται πιο έτσι, ταξινομημένα για να τρέξουμε λίγο πιο γρήγορα. Θεσσαλονίκη, μετρό. Επειδή όλο και πάει πιο πίσω, όλο και πάει πιο πίσω, έχουμε μια εικόνα πότε θα υπάρχει το μετρό σε κίνηση και εμπορική λειτουργία στη Θεσσαλονίκη? Σε κίνηση είναι και τώρα, σε εμπορική λειτουργία. Το Υπουργείο, μέσα από τις δηλώσεις και του κύριου Ταχιάου και του κύριου Σταϊκούρα, έχει τοποθετήσει τη λειτουργία στο δεύτερο εξάμηνο και πιο συγκεκριμένα του χρόνου τέτοια εποχή, Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Ωστόσο θα πρέπει να πούμε ότι εδώ πέρα για να γίνει αυτό εφικτό θα πρέπει να συνεργαστούν πολύ διαφορετικοί παράγοντες, όπως είναι ο κατασκευαστής που είναι η Actor, που πρόσφατα την απέκτησε η Intracat, όπως είναι η Ελληνικό Μετρό, ο Φορέας Υλοποίησης και το Υπουργείο. Και εδώ έχουμε και την Εταιρεία Λειτουργίας. Πρόσφατα υπεγράφει μια σύμβαση SDIT για τη λειτουργία και συντήρηση του Μετρό Θεσσαλονίκης με την εταιρεία η οποία θα ονομάζεται Θέμα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν πρέπει να συνεργαστούν όλοι αυτοί οι φορείς μαζί για να μπορέσουμε να δούμε το μετρό σε εμπορική λειτουργία στο τέλος του 2024. Τι μετρό θα είναι? Έχουμε μια εικόνα τι δυναμικότητα θα έχει για ημερήσια εξυπηρέτηση επιβατών? Τι κόσμο θα μπορεί να μεταφέρει? Έχεις καθολικό? Το μετρό της Θεσσαλονίκης είναι τελείως διαφορετικό. Έχει άλλη φιλοσοφία από το μετρό της Αθήνας. Πρόκειται για ένα αυτόματο μετρό, δηλαδή δεν θα υπάρχει οδηγός. Θα μπορεί ο επιβάτης να κάθεται στον μπροστινό βαγόνι και να βλέπει τη σύραγγα και αντίστοιχα ένας επιβάτης στο πίσω βαγόνι αντίστοιχα να βλέπει η γραμμή τη σύραγγα. Ένα του μετρό στο Παρίσι είναι ακριβώς τέτοια και είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, αν βρεθεί στο πρώτο βαγόνι, είναι πολύ εντυπωσιακή η εικόνα που βλέπεις. Ακριβώς αυτό, και μάλιστα είναι πολύ πιο ασφαλές. Στις αποβάθρες υπάρχουν θύρες ασφαλείας, οι οποίες ανοίγουν μόνο όταν έρθει το τρένο. Άρα μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο έχει πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια για τον επιβάτη, τον χρήστη δηλαδή της καθημερινότητας. Τώρα με ρωτήσατε για την δυναμικότητα που μπορεί να έχει. Ναι. Από τις μελέτες είναι περίπου 12.500 επιβάτες την ώρα. Α. Επίσης έχει τη δυνατότητα να κάνει δρομολόγια ανά 90 δευτερόλεπτα, που μάλιστα σημαίνει ανά 1,5 λεπτό. Μάλιστα. Σε σχέση με τα 4 που έχουμε εδώ στην Αθήνα. Από την άλλη όμως θα πρέπει να πούμε ότι είναι μικρότερες οι αποβάθρες, δηλαδή είναι 60 μέτρα οι αποβάθρες, ενώ στην Αθήνα είναι 110, και αντίστοιχα τα τρένα είναι μικρότερα από εκείνα, ναι, της Αθήνας. Ναι, ναι. Βέβαια υποψιάζουμε ότι το μεγάλο στοίχημα σαφώς είναι να ξεκινήσει η εμπορική λειτουργία, αλλά νομίζω το μεγάλο στοίχημα είναι η επέκταση. Ειδικά η ώρα που θα μπορέσει να φτάσει στο αεροδρόμιο. Η απότατη φάση, ας πούμε, της ανάπτυξης του δικτύου. Αν φτάσουμε στο τέλος του 24 και έχουμε την τύχη να δούμε το μετρό να λειτουργεί, μετά από 6 μήνες θα λειτουργήσει η επέκταση που είναι προς Καλαμαριά. Mm-hmm. Που σημαίνει έχουμε 13 σταθμούς στην αρχή, από τον σιδηροδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης μέχρι την Μίκρα, μέχρι την Νέα Ελβετία, και έχουμε και έναν κλάδο ουσιαστικά, ο οποίος θα πηγαίνει προς Καλαμαριά. Ναι. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Ταχιάος και ο υπουργός, ο κύριος Σταϊκούρας, έχουν πει ότι υπάρχει μια προτεραιότητα πρώτα προς την βορειοδυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης και μετά προς το αεροδρόμιο Μακεδονία. Μάλιστα. Γιατί είναι πυκνοδομημένη η περιοχή αυτή. Σαφώς. Και σίγουρα θα εξυπηρετήσει πολλές δεκάδες χιλιάδες καθημερινά. Σαφώς. Είναι ένα φιλολαϊκό μέσο το μετρό. Ναι, ασφαλώς, ασφαλώς. Τώρα, πες μας λίγο τι γίνεται εδώ στην Αθήνα με το μετρό. Αυτό το σύριαλ το είχαμε δει όχι σε τέτοιο βαθμό όταν ξεκίνησε η κατασκευή στο Κολωνάκι, του σταθμού στο Κολωνάκι. Πάλι είχαν γίνει διάφορα διαμαρτυρίες, αντεγκλήσεις. Αυτή τη φορά είναι πολύ πιο έντονες στα Εξάρχεια. Φαντάζεσαι ότι μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα και να πάει πίσω το έργο ή θα προχωρήσει? Σε πρώτη φάση νομίζω ότι οι όσες προσφυγές έχουν κατατεθεί μέχρι σήμερα δεν έχουν ευτυχήσει, που σημαίνει ότι αυτό δίνει το χαμόγελο σε αυτούς που κατασκευάζουν το μετρό να το προχωρήσουν. Από την άλλη όμως κανένας δεν εγγυάται ότι δεν θα έχουμε και στο μέλλον αντίστοιχες προσφυγές. Να θυμίσω ότι στο μετρό Θεσσαλονίκης κατατέθηκαν ίσως και 60 προσφυγές, οι περισσότερες με θέμα το σταθμό της Βενιζέλου. Άρα αυτό που ελπίζουμε είναι να δοθεί μια λύση η οποία να επιτρέπει στο έργο να προχωρήσει.
με τρόπο τέτοιο με τον οποίο να ικανοποιούνται και οι κάτοικοι, αλλά κυρίως να μπορεί να γίνει το έργο και να εξυπηρετούνται όλοι αυτοί που θα χρησιμοποιούν τη γραμμή. Πάντως υπάρχει το παράδειγμα της Αγίας Παρασκευής, που τότε είχαν σηκώσει μαύρες σημαίες να μην γίνει μετρό στην Αγία Παρασκευή. Και έγινε 2 χιλιόμετρα πέρα από την Αγία Παρασκευή και σήμερα στα χωράφια μπαίνουν σε ένα καθημερινό ποδαρόδρομο οι κάτοικοι της Αγίας Παρασκευής και χτυπάνε το κεφάλι τους βέβαια. Που τι θα υπήρχε, θα υπήρχε στην πλατεία ένα άνοιγμα για να κατεβαίνεις στο υπόγειο που θα ήταν ο σταθμός σου και θα εξυπηρετούσε χιλιάδες κόσμο. Τέλος πάντων, Αττική Οδός, που είναι ένα συνοδό έργο νομίζω για την ανακούφιση της κυκλοφορίας, κυρίως το κομμάτι που αφορά ας πούμε το κλείσιμο ενός δαχτυλίου, δηλαδή να πιάσει πια μετά την περιφερειακή του Ημιτού και να πιάσει μέχρι την Βουλιαγμένης. Έχει μπει το νερό στα βλάκι? Όχι, προς το παρόν όχι. Αυτό που έχουμε είναι ένας διαγωνισμός που είναι η επέκταση του λεωφόρου Κίμης, όπου αυτός μπορεί να λειτουργήσει ανακουφιστικά για τον Κηφισό, γιατί το μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται στο τμήμα μεταξύ της μεταμόρφωσης, εκεί που συναντιέται δηλαδή ο Κηφισός με την Αττική Οδό και τη Δουκίσης Πλακεντίας. Αυτό το τμήμα είναι το πιο φορτωμένο με κίνηση, αν θέλετε. Υπάρχει ένας διαγωνισμός σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή για την επέκταση της λεωφόρου Κίμης, που θα ανεβαίνει πιο ψηλά στην Εθνική. Ναι. Άρα θα δίνει μια δεύτερη επιλογή στους οδηγούς να χρησιμοποιούν μια άλλη έξοδο. Εδώ είμαστε εν ώψη μιας προσφυγής η οποία έχει γίνει από το Δήμο Ηρακλείου και είναι να συζητηθεί τις επόμενες μέρες. Ο Δήμος Ηρακλείου ζητά αλλαγή των περιβαλλοντικών όρων για να γίνει το έργο και ζητά και μεγαλύτερη υπογειοποίηση του δρόμου. Άρα εδώ πέρα είμαστε σε ένα σημείο στο οποίο αναμένουμε επίσης μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για να δούμε πώς τελικά θα προχωρήσει αυτό το έργο. Η κίνηση, η οποία είναι μια τυφλή οδός ουσιαστικά σήμερα, όταν φτάνει στο επίπεδο στην Αττική Οδό, ουσιαστικά εκεί είναι ένα διέξοδο. Από εκεί θα συνεχίζει, έτσι, για να βγαίνει πιο ψηλά στην Αθηνών Λαμίας. Θα βγαίνει πιο ψηλά. Θα βγαίνει νομίζω στην Καλυφτάκη. Στην Καλυφτάκη, ναι. Αυτό σημαίνει θα ανακουφίσει και το πολύ δύσκολο κομμάτι της Αττικής Οδού, που είναι η έξοδος για την Αθηνών Λαμίας, που είναι ατέλειωτες ουρές. Ειδικά τα πρωινά. Είναι κορεσμένο. Μόλις μία λωρίδα. Είναι κορεσμένο πια αυτό το τμήμα. Νομίζω ότι το ξέρουν, γι' αυτό και βγήκε με μεγάλη προτεραιότητα η επέκταση της λεωφόρου Κίμης. Το δεύτερο έργο που είναι η σύραγγα Ηλιούπολης που λέμε, δηλαδή το να συνεχιστεί η δυτική περιφερειακή Ημιτού και να βγαίνει κάπου στο ύψος του Αγίου Δημητρίου με την Ηλιούπολη, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης πια η Αττική Οδός, αυτό είναι ένα έργο το οποίο θα ανακουφίσει πάρα πολύ και θα δημιουργήσει και ένα δακτύλιο, πραγματικό δακτύλιο στην Αθήνα, και θα εξυπηρετεί και τις ανάγκες του ελληνικού στο μέλλον. Εκεί νομίζω αυτό που έχει επίσης ενδιαφέρον, είναι πολύ μεγάλο έργο βέβαια το τούνελ που θα γίνει από την Κεσαριανή μέχρι τον Άγιο Δημήτρη, είναι ότι αλλάζει και η όψη της Βουλιαγμένης. Θα μοιάζει λίγο με τη Συγκρού, δεν θα έχει πια φανάρια, θα είναι ελεύθερες κυκλοφορίες. Κάνω λάθος? Είστε πολύ καλά διαβασμένος. Μαζί με το έργο της σύραγγας Ηλιούπολης προβλέπεται και μια ανισοπεδοποίηση από εκεί που θα βγαίνει η σύραγγα Ηλιούπολης μέχρι και το ύψος του Ελληνικού. Προβλέπεται να γίνουν μια σειρά από ανισόπεδους κόμβους, ούτως ώστε να υπάρχει συνεχόμενη κυκλοφορία. Αυτό θα δημιουργήσει και μια καλύτερη, αν θέλετε, κυκλοφοριακή κίνηση στα οχήματα, που σήμερα και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης βλέπουμε να υπάρχουν πολλές ώρες στις οποίες είναι σταματημένοι ή βραδιπορίες. Δεν θα αλλάξει την πρόσβαση στο αεροδρόμιο, δηλαδή άντε να γλιτώσεις την καθυστέρηση στη Βουλιαγμένης. Η Βάρης Κοροπίου θα συνεχίσει να είναι η κύρια οδός για το αεροδρόμιο, ή κάνω λάθος? Όχι. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει να λειτουργεί η σύραγγα Ηλιούπολης, για εμάς που μένουμε στα νότια προάστια, συμφέρει να πάμε από πάνω. Βέβαια. Αν μένετε στα νότια προάστια, θα πρέπει σαφώς να πάμε από Βουλιαγμένης και από την Σύραγγα, γιατί θα είναι περίπου 20-25 λεπτά λιγότερο από ό,τι είναι σήμερα η κίνηση. Οπότε, για να το καταλάβω, από τα νότια προάστια θα πας σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που πας σήμερα, αν κατάλαβα Σωστά. καλά. Σωστά, αλλά θα πας χωρίς κίνηση, χωρίς φανάρια, σε έναν δρόμο ο οποίος ήταν μια ελεύθερη λεωφόρος και θα βγαίνεις πολύ πολύ πιο γρήγορα στην δυτική περιφερειακή και μετά από εκεί στο αεροδρόμιο. Ναι, μεν περισσότερα χιλιόμετρα, αλλά πολύ λιγότερη ώρα. Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά εκμεταλλεύομαι την παρουσία σου για να βάλω όλα τα ερωτήματα που έχω στην άκρη του μυαλού μου και νομίζω δεν είμαι μόνος, για μεγάλα έργα υποδομών που είναι σε εξέλιξη στην χώρα. Είπαμε για το μετρό, είπαμε για την Αττική Οδό, είπαμε για τις επεκτάσεις. Δεν ξέρω αν αξίζει να κουβεντιάσουμε την περίπτωση της Ραφίνας και του Προαστιακού, αν είναι επίσης σύν το Λαύριο μέσα σε αυτό το σχεδιασμό, σε ένα ορατό μέλλον, όχι μετά από 30 χρόνια. Ναι, αυτό που λέτε έχει πολύ μεγάλη σοφία. Τα έργα εξαγγέλλονται πολλές φορές στη χώρα. Δυστυχώς
Αρκετά από αυτά δεν τα βλέπουμε να φτάνουν σε φάση υλοποίησης. Άρα λοιπόν εδώ πέρα έχουμε δύο ενεργούς διαγωνισμούς από την Εργοσέ για την επέκταση του προαστιακού τόσο και στο λιμάνι της Δραφίνας όσο και στο λιμάνι του Λαβρίου. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτοί οι διαγωνισμοί για να μπορέσουμε όντως να έχουμε ένα χρονικό ορίζοντα μέσα στα επόμενα 6-7 χρόνια και να δούμε αν μπορέσουν αυτοί οι διαγωνισμοί να ολοκληρωθούν και να περάσουμε σε έργα. Το λιμάνι της Δραφίνας είναι εξαιρετικά σημαντικό. Σήμερα λειτουργεί ως ένας δεύτερος πόλος για τα ακτοπικά δρομολόγια, κυρίως προς τις Κυκλάδες, και σίγουρα θα εξυπηρετεί και μεγάλο μέρος του κόσμου που μένει στα Μεσόγεια. Βέβαια. Απ' την άλλη, και το Λαύριο είναι ένα σημαντικό λιμάνι που έχει και εμπορική διάσταση και το οποίο μας ενδιαφέρει να επεκταθεί ο προαστιακός και για λόγους επιβατικούς αλλά και για λόγους εμπορικούς. Για οδικούς άξονες, το τελευταίο που θέλω να ρωτήσω είναι Ε65, ο Αμβρακία Ακτίο και Πάτρα Πύργος. Είναι τρία λοιπόν, μεγάλα έργα. Το τελευταίο απ' όλα έχει δυστυχώς... Έχουμε θρυνήσει πολλά θύματα σε αυτόν τον δρόμο μέχρι σήμερα. Καρμανιόλα. Και είναι μια καρμανιόλα. Πού βρισκόμαστε για εδώ τα τρία αυτά. Ένα καλό νέο και ένα καλύτερο νέο για το Πάτρα Πύργος. Έγινε ένα έργο από το Υπουργείο Υποδομών και αυτό αξίζει να το πούμε. Ένα έργο οδικής ασφάλειας στον υφιστάμενο δρόμο, στην εφιστάμενη εθνική οδό. Τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα μειώθηκαν πάνω από 90% από την ώρα που ολοκληρώθηκε αυτό το έργο. Και αυτό είναι νομίζω το σημαντικότερο που πρέπει να βλέπουμε. Τι έγινε δηλαδή, με έναν τρόπο, πώς κατάφερε να μειωθεί ο αριθμός των ατυχημάτων? Μπήκανε κορίνες στη μέση του δρόμου, πράγμα που σημαίνει ότι οι προσπεράσεις και κυρίως οι αντικανονικές προσπεράσεις σταμάτησαν, δεν μπορούν να γίνουν. Και υπήρξε μια καλύτερη όδευση, αν θέλετε, καλύτερη διαχείριση του δρόμου με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μπορούν ανασημεία, ανά κάποια χιλιόμετρα να γίνονται προσπεράσεις, αλλά χωρίς να κινδυνεύει αυτός που έρχεται από το άλλο ρεύμα. Ναι. Αυτό λοιπόν δημιούργησε μια συνθήκη στην οποία μειώθηκαν πάρα πολύ τα δυστυχήματα και τα τροχαία ατυχήματα. Από την άλλη τώρα, στον αυτοκινητόδρομο ο οποίος είναι σε εξέλιξη, το χρονοδιάγραμμα που υπάρχει είναι για το 2025. Στις αρχές του 2025 το μεγαλύτερο τμήμα από τον Πύργο και προς την Αχαΐα και τα υπόλοιπα περίπου τα πρώτα 12-13 χιλιόμετρα κάπου μετά το καλοκαίρι και μετά του 2025. Ο Ε65 σε όλο το μήκος θέλει πάνω από 2 χρόνια. Ο Ε65, το νότιο τμήμα, υπήρξε μία καθυστέρηση λόγω αλλαγής χάραξης σε ένα τμήμα του. Αναμένουμε να δοθεί στην κυκλοφορία το πρώτο τετράμινο-πεντάμινο του 2024. Με κάποια επιφύλαξη το λέω αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει, αν θέλετε, μπει μια σφραγίδα ότι ολοκληρώνεται το έργο. Ωστόσο, είμαστε στο τέλος, είμαστε στο 95% της προόδου. Αυτό μας δίνει μια αισιοδοξία ότι θα μπορέσουμε στο πρώτο εξάμεινο του 24 το να άλλο το δύσκολο κομμάτι που θα βγαίνει στην Παναγιά στην Εγνατία από την περιοχή των Τρικάλων. Το άλλο είναι μεν δύσκολο κομμάτι γιατί είναι ορεινό, έχει όμως ένα καλό, δεν έχει πολλές σύραγγες. Ξέρετε, σύραγγες και γέφυρες είναι αυτές που φέρνουν και απρόβλεπτες καθυστερήσεις πολλές φορές, γιατί δεν ξέρεις τι συναντάς. Οπότε θα προχωρήσει. Καμιά φορά μέσα στη σύραγγα. Άρα εδώ είμαστε σε ένα έργο το οποίο αναμένουμε να ολοκληρωθεί μέχρι το 25. Σύμφωνα με όσα έχουν ελεγχθεί, ένα τμήμα κάπου 15 χιλιόμετρα θα δοθεί είτε στο τέλος του 23 είτε στο πρώτο δίμηνο, τρίμηνο του 2024. Θα έχουμε δηλαδή και εκεί μια λειτουργία. Αλλά στο σύνολο νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε το 2025 για να πηγαίνουμε από τη Λαμία στα Γρεβενά, χωρίς να γίνεται κάποια παράκαμψη. Μάλιστα, μάλιστα. Πάντως είναι στο ορατό μέλλον. Και νομίζω το κομμάτι της Αμβρακίας προς Άκτιο είναι πολύ κοντά στο να παραδοθεί. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Νομίζω ότι εδώ θα έχουμε εγγένεια, θα μπορέσουμε να έχουμε τα εγγένεια ίσως και μέχρι τέλος του χρόνου. Είναι τα τελευταία 17 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου και εδώ πια μιλάμε για την ολοκλήρωση ενός οδικού άξονα, ο οποίος ξεκίνησε το 2010. Ναι. Και χρειάστηκε όλα αυτά τα χρόνια για να το δούμε να φτάνει να λειτουργεί. Καλά. Περιπέτειες στον περίπτωση. Λοιπόν, όποιος ενδιαφέρεται για θέματα που αφορούν τις μεγάλες κατασκευές στη χώρα και τις υποδομές, υποδομές.com. Ευχαριστώ θερμά τον αγαπητό συνάδελφο, τον κύριο Νίκο Καραγιάννη. Σε ευχαριστώ, αγαπητέ Νίκο. Σας ευχαριστώ.